Θεσσαλονίκη, αποκαλύπτει απόψε ο Αντένα. Η Πολίνα Κολοκοτρώνη μίλησε με ένα ζευγάρι που επιχείρησε δύο φορές να υιοθετήσει παιδί με τον ίδιο τρόπο. Καταθέσεις θετών γονιών, τηλεφωνικές επικοινωνίες και εκατοντάδες παραστατικά εμβασμάτων καίνε τα μέλη του κυκλώματος εμπορίας βρεφών. Τα στοιχεία που έρχονται στο φως αποκαλύπτουν τον τρόπο δράσης τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ζευγαριού που υιοθέτησε μωρό μέσω του κυκλώματος τον Ιούλιο του 2018, αποφάσισε ένα χρόνο μετά να μεγαλώσει την οικογένεια και απευθύνθηκε και πάλι στη γυναικολόγο που φαίνεται να κινούσε τα νήματα. Θέλουμε με τη γυναίκα μου να υιοθετήσουμε ένα ακόμη παιδάκι. Α, ωραία. Η βιολογική μητέρα του πρώτου σας παιδιού είναι και πάλι έγκυος. Μπορούμε, αν θέλετε, να δούμε αυτή την περίπτωση. Το κύκλωμα είχε συγκεκριμένη δομή και οργάνωση. Ως εγκέφαλοι φέρονται οι γιατρός και ο δικηγόρος. Σε συνεργασία με ΜΕΑ που εργαζόταν σε ιδιωτική κλινική, εντόπιζαν τα άτεκνα ζευγάρια. Έδιναν εντολή στα κύρια επιχειρησιακά στελέχη, τρεις Γεωργιανές, να στρατολογήσουν γυναίκες που είτε θα έδιναν τα παιδιά που γεννούσαν, είτε θα γινόταν παρένθετες μητέρες, είτε δότριες οαρίων. Κάθε μια από τις Γεωργιανές είχε το σύνδεσμό της σε τέσσερις κλινικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που φέρονται να εμπλέκονται. Ο δικηγόρος αναλάμβανε στις περισσότερες περιπτώσεις τις διαδικασίες για να ολοκληρωθούν οι υιοθεσίες. Ο ίδιος πάντως αρνείται τις κατηγορίες. Δεν ήξερα πως οι υιοθεσίες ήταν παράνομες. Οι δικές μου ενέργειες ήταν στο πλαίσιο του νόμου και η αμοιβή μου αυτή που προβλέπεται για τέτοιες περιπτώσεις. Κάποιες φορές πληρώθηκα και λιγότερα χρήματα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πασαρέλα έκαναν οι υποψήφιες παρένθετες μητέρες που εντόπιζαν τα μέλη του κυκλώματος. Τις παρουσίαζαν στα άτεκνα ζευγάρια προκειμένου να επιλέξουν ποια θα κυοφορήσει το παιδί τους. Όποια τερμάτιζε πρώτη, έπαιρνε αμοιβή από το ζευγάρι που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούσε τις 25.000 ευρώ και ήταν υποχρεωμένη να πληρώσει τουλάχιστον 1.000 ευρώ στις Γεωργιανές μεσήτριες, οι οποίες λάμβαναν πρόσθετη αμοιβή από τις κλινικές για την μεσολάβηση. Μόλις πληρωθείς από το ζευγάρι, θα μου δώσεις 1.000 ευρώ. Όχι, γιατί να σου δώσω τόσα χρήματα. Αυτό που σου λέω εγώ θα κάνεις, κατάλαβες? Εγώ μεσολάβησα να γίνεις παρένθετη. Στις περιπτώσεις πώλησης οαρίων, οι δότριες έπαιρναν νόμιμες αμοιβές που κυμαίνονταν από 1.200 έως 1.500 ευρώ και πλήρωναν με σιτία στα μέλη του κυκλώματος 200 ευρώ. Άλλα 200 ευρώ έδιναν οι κλινικές τους διαμεσολαβητές για κάθε δότρια. Τα μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αφού μέσω αγοραπολισιών και ανύπαρκτων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων νομιμοποιούσαν τα παράνομα έσοδα.